Edwards, βρίσκει διάδρομο αμερικανότητα να κάνει το δημοσιακό το μεταγραφείο. Το πρώτο καλάθι του Ιωάννου από τον Μανέλο Ολυμπιακού, καθώ το προηγούμενο παιχνίδι που είχε παίξει ένα γκρινι σάκ, δεν είχε πετύχει το πόντο. 11-16. Θα επιφέρει να κρατήσουν το παιχνίδι. Γι' αυτό το λέω. Ο Τόμιτς ένα σουτ ειδοποίηση που θα ξαναβρει το σκορ 15-23 με τον Μίλαν Παλί Τόμιτς. Για τον Γκραντ, ελεύθερος όπου ξέρει το σουτ, θα βρει το στόχο για 3. 18-26 που πέφτει με αντίπαλο τον Καλαϊτζή. Κάρλας μακριά το καλάθι, ωραία πάσα για τον Έντουαρτς, αυτό που θα δυσκολευτεί να τελειώσει. Πάσα καθώς ο Μποντιρόγκα δεν αφήνει την καλύτερη τρόπο, οπότε για 7-38 ο Ρόμπινσον οργανώνει την αδελφή την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Γκραντ για 3, καθώς είναι ελεύθερος, 37-45 ο Ολυμπιακός έχει Έντουαρτς για τον Τόμιτς. Πέφτει το σκρίν από τον Γκραντ. Εδώ πρέπει να προβλήσει και την υπαρκτική ερώτηση με αντιπαλοπορότητες και έξυπνα από την Ελλάδα ως ταχύτερος κοπελί. Ο Κοκ έχει βάλει τα χέρια του Έντουαρτς. Εποχές αφιλιαστούν για τον Ολυμπιακό του Έντουαρτς γρήγορα σαν αστροφή. Ο Ρόμπινσον γρήγορα σαν αστροφή θα πάει πολύ άπτο. Για τα εκτάσσα, για δύο, στέκει στην πίεση. Τόμις. Παλαμάνα του σκορ 42-51. Ο Παπα-Νικολάου θα καρφώσει εύκολα καθώς ο Τόμιτς είχε τραβήξει όλοι τους ομιλητές γκάγα Αμερικανών. Την πίεση του Κάκας πάντα ρώτησαν για τον Ντεμιγκέλ που βγαίνει σε κυριολεκτική θέση και να μπει στην μπάλα που καλά θα απαντήσει ναι, 57-61 περίπου με το μήνυμα. Αλλά δεν βλέπονται για πρόκληση. Ρόμπινσον, όχι πάει γρήγορα. Το καλύτερο που μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός. 37 δεύτερα, 3 δέκατα πριν το τέλος. 64-66. Και νέο time out. Άστοχη και η δεύτερη. Ο Μποντιρόγκα θα πετάξει την μπάλα από πολύ μακριά. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής με 68-69, ανέτρεψε τα λογικά προγνωστικά που ήθελαν φαβορή τον αίτητο επί 20 αγώνες από την αρχή της σεζόν Παναθηναϊκό, αίτητος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, σε κύπελο, πρωτάθλημα και